το μήνυμα πως η Κύπρος θα μπορούσε να βοηθήσει στην προσπάθεια απεξάρτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον ρωσικό ενεργειακό εφοδιασμό, έστειλε προς τις Βρυξέλλες μέσω της γερμανικής εφημερίδας Die Welt ο πρόεδρος Αναστασιάδης. Στα ανοιχτά των αχτών της Κύπρου υπάρχουν τεράστια κοιτάσματα φυσικού αερίου. Η χώρα μου θα μπορούσε να συμβάλλει στην προσπάθεια απεξάρτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον ρωσικό ενεργειακό εφοδιασμό. Τίτλος του δημοσιεύματος: θα μπορούσε να υπάρξει ροή φυσικού αερίου από τη Μεσόγειο πιο γρήγορα, με την εφημερίδα να σημειώνει πως η εξαγωγή φυσικού αερίου από τις περιοχές των κυπριακών ακτών βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της προετοιμασίας. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, τονίζοντας πως η Κύπρος θα μπορούσε να τύχει άμεσης αντιμετώπισης όπως το Ισραήλ και η Αίγυπτος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη υπογράψει μνημόνιο με το Ισραήλ και την Αίγυπτο, σύμφωνα με το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να προωθήσει τον εφοδιασμό φυσικού αερίου από αυτές τις χώρες, αλλά και από όλες τις πηγές στην Ανατολική Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου. Αυτός ή ένας παρόμοιος μηχανισμός θα μπορούσε να ενθαρρύνει τις εταιρείες να δημιουργήσουν τις απαραίτητες δομές παράδοσης πιο γρήγορα. Στη συνέντευξη, ο πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρθηκε και στην προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας, που αποτελεί, όπως τόνισε, σημαντικό εμπόδιο για την έναρξη προμήθειας φυσικού αερίου. Η επιθετική ενέργεια της Τουρκίας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την έναρξη προμήθειας φυσικού αερίου. Η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία. Παραβιάζει το Διεθνές Ναυτικό Δίκαιο και διεξάγει παράνομες δοκιμαστικές γεωτρήσεις στα ανοιχτά των αχτών μας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας παραχώρησε την εν λόγω συνέντευξη στην γερμανική εφημερίδα κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο Βερολίνο.